Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη από τις τρεις θεματικές εκπομπές που θα ασχοληθούμε με την απεργία στις 28 του Φλεβάρι. Στη σημερινή πρώτη εκπομπή το θέμα είναι, ο τίτλος είναι «Γιατί απεργία στις 28 Φλεβάρι». Να πούμε ότι ήδη έχουν πάρει αποφάσεις συμμετοχής δεκάδες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα και εκατοντάδες επιχειρησιακά σωματεία πρωτοβάθμια του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στην πρώτη εκπομπή για σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη Μαρμούτα, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τον Μάρκο Μπεκρή, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου της ΕΝΕΔΕΠ, τον Σωτήρη Πολικόγιαννη, τον πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου, Νομού Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Ο Γιάννης Κόκας είναι μαζί μας από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, και ο Γιάννης Στασιούλας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν στον πρώτο κύκλο της συζήτησης. Από σένα, Γιάννη Σκόκα, από τη Λάρισα, να μας πεις πρώτα γιατί επελέγει αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία 28 Φλεβάρι για απεργία. Τι σηματοδοτεί δηλαδή αυτή η ημερομηνία? Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Να πούμε ότι είναι και σαν ημερομηνία είναι μια εμβληματική ημερομηνία πλέον, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από αυτό το απερίγραπτο έγκλημα των τεμπών, τους 57 νεκρούς που είχαμε σχεδόν ένα χρόνο πριν τέτοιο καιρό, ένα έγκλημα που θα λέγαμε ότι χαράκωσε, έτσι, χρησιμοποιώντας με τέτοια έκφραση κυριολεκτικά την πόλη, εδώ πέρα τον λαό της περιοχής, αλλά και κάθε απλό άνθρωπο σε όλη τη χώρα. Και το ίδιο σαν γεγονός, αλλά και, αν θέλετε, με όλα όσα έφερε στην επιφάνεια. Μια ημερομηνία λοιπόν που δεν μπορούμε εύκολα να ξεχάσουμε και προφανώς μια ημερομηνία που δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε. Γιατί ένας χρόνος από εκείνες τις μέρες που πραγματικά, αν θέλουμε να θυμηθούμε, να φέρουμε στο μυαλό μας, ήταν εκτός των άλλων και μέρες ανάτασης για το ίδιο το λαϊκό κίνημα, με εκατομμύρια κόσμου στον δρόμο, ορμητικά ποτάμια γεμάτα οργή που ανέδειξαν και αυτή την τεράστια ακαταμάχητη, ένα δείγμα θέλετε από αυτή την ακαταμάχητη δύναμη του λαού μας, που μπορεί να καταφέρει τα πάντα, να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του. Ήταν μέρες και γεγονότα που ανέδειξαν πέραν όλων των άλλων και με τον πιο εκοφαντικό τρόπο πως η ζωή μας είναι αχείρωτη, έρμεο, μπροστά στους στόχους και τις επιδιώξεις λοιπόν των επιχειρηματικών ομίλων για κερδοφορία, ανταγωνιστικότητα και όλα αυτά τα οποία μας λένε κατά περιόδους. Αυτό άλλωστε έβαλε στην προμετωπίδα του εκείνης της ημέρας και ο ίδιος ο λαός, το εργατικό λαϊκό κίνημα, με αυτό το περίφημο σύνθημα που το θυμόμαστε και το βάζουμε μπροστά, ας πούμε, ακριβώς λοιπόν, και σε αυτήν την απεργιακή κινητοποίηση που ετοιμάζουμε, τα κέρδη τους από τη μια πλευρά και οι ζωές μας, δηλαδή αναδεικνύοντας ότι είναι πλευρές που δεν τέμονται, ας πούμε, πουθενά. Ένα συμπέρασμα που εκτός των άλλων, με πεισματάρικο αλλά και ματηρό τρόπο, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ξανά και ξανά και τους επόμενους μήνες. Και τι να θυμηθεί κανείς από τις φωτιές του καλοκαιριού που κατακάηκαν ολόκληρες περιοχές, εδώ στην περιοχή μας η μισή Θεσσαλία σχεδόν, ο Εύρος αντίστοιχα και ούτω καθεξής, και μέχρι τις πλημμύρες του φθινοπόρου. Ακόμη λοιπόν μετράμε τις πληγές μας. Ακόμη μετράμε την κρατική αδιαφορία που ρέει άφθονη σαν το νερό που έπνιξε εδώ την περιοχή μας. Λοιπόν, στα 28 Φλεβάρι θα κοντεύει ένα εξάμηνο από τότε και καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση της αποκατάστασης, καμία εξαγγελία, κανένα χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, ο κόσμος αφημένος στην τύχη του. Λοιπόν, τα ζητήματα είναι ανοιχτά. Το έγκλημα λοιπόν διαρκές και βαρύνει ακόμα πολύ περισσότερο σε αυτήν, με ακόμη πιο βάρβαρο τρόπο θα λέγαμε, σε αυτή την αθλειότητα που έτσι κι άλλως ζούμε και σαν λαός, όπως ζει κι όλος ο υπόλοιπος κόσμος που υπάρχει παντού, με την ακρίβεια που τσακίζει κάθε δεκάρα, καταδικασμένη στην πείνα, στην ανέχεια, λοιπόν, θέλοντας καθημερινά ένα γερό μπαχτίσι για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε την κάθε μας ανάγκη. Και όταν πάμε να διαμαρτυρηθούμε λοιπόν και να εκφράσουμε όλη αυτή την οργή και την αγανάκτηση, να αντιμετωπίζουμε και τη βία και την κρατική καταστολή. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, όλα αυτά είναι λόγοι λοιπόν, πραγματικά μαζικής συμμετοχής και κινητοποίησης, συναγερμού, αγωνιστικού, ξεσηκωμού θα λέγαμε, στις 28 το Φλεβάρι.
Γιάννη, εκτός από το έγκλημα Σατέμπι και το σύνθημα βέβαια ότι δεν θα ξεχαστεί, ποια άλλα αιτήματα, να περάσουμε τώρα στο Γιάννη Τασιούλα, ποια άλλα αιτήματα βάζει μπροστά το ταξικό εργατικό κίνημα μπροστά στην απεργία στις 28 Φλεβάρι? Για να πιάσω λίγο από το, αυτό που σταμάτησε ο συνάδελφος ο Γιάννης, είναι όντως ένας χρόνος που συμπληρώνεται από τα ΤΕΜΠΗ και έχουμε καθήκον να μην ξεχαστεί αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, να μην συγκαλυφθεί και να πληρώσουν. Να πληρώσουν, να τιμωρηθούν οι ένοχοι και η αντεργατική πολιτική που είναι η βάση, η αιτία για όλα τα δεινά, για όλα αυτά, αυτή την κατάσταση που ζει σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια. Ως εκ τούτου, δίπλα στο μεγάλο ζήτημα του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος των ΤΕΜΠΟΝ, είναι και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Δεν καπελώνει, όπως έλεγε η ηγεσία της ΓΕΣΕΑ νούμερη, να κηρύξει απεργία για τις 28 του μηνός το ζήτημα των ΤΕΜΠΟΝ, το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Δεν καπελώνει όλα τα άλλα προβλήματα των εργαζομένων, ίσα-ίσα που αυτός ο αγώνας και για αυτό το θέμα τροφοδοτεί και τον αγώνα για όλα τα άλλα ζητήματα. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, που εδώ πρέπει να παρθούν, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα και να στηριχτεί το λαϊκό εισόδημα, να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος με φθηνό ρεύμα για το λαό, με πλαφόν και στις τιμές των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ, όλα αυτά που έχει, εν πάση περιπτώσει, τα αιτήματα που έχει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με αυξήσεις στα μεροκάματα, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να καταργηθεί επιτέλους αυτό το έσχος, ο νόμος Βρούτσι-Αξιόγλου, που δίνει το προνόμιο στον Υπουργό Εργασίας, τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, για τον κατώτερο μισθό, δηλαδή στην ουσία να κάνει το χατήρι, να κάνει πράξη το ραβασάκι που του δίνει κάθε φορά ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Είναι ο αγώνας, η απεργία στις 28 έχει σχέση με αυτό που βιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς. 160 νεκροί συνάδελφοι, εργάτες ήταν το 2023. Δηλαδή έχουμε τα ΤΕΜΠΗ επεκτείνονται. Και ο τελευταίος την περασμένη Τρίτη στο Άργος. Ναι, και τα ΤΕΜΠΗ επεκτείνονται σε κάθε χώρο δουλειάς. Γιατί αντιμετωπίζεται η ζωή του εργάτη, οι ανάγκες των εργαζομένων ως κόστος, γιατί υπάρχει μια πολιτική του πάμε όπου βγει, που αυτή η πολιτική του πάμε όπου βγει υπάρχει για να θωρακίζει και να διευρύνει την κερδοφορία των λίγων εις βάρος των αναγκών των πολλών. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάνω απ' όλα καθήκον εμείς σαν εργάτες στις 28 του Φλεβάρι να βρεθούμε στους δρόμους του αγώνα. Η απεργία είναι όπλο στα χέρια μας. Είναι απεργία διεκδίκησης, είναι απεργία καταδίκης αυτής της πολιτικής, είναι απεργία, εν πάση περιπτώσει, για να βάλουμε, να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο για το μέλλον το δικό μας και των οικογενειών μας. Γιατί μην ξεχνάμε και τα παιδιά μας βρίσκονται στους δρόμους και τα αδέρφια μας, οι πατεράδες μας, οι αγρότες. Θα το πιάσουμε και αυτό στη συνέχεια. Ναι. Από αυτήν την πολιτική. Ωραία. Λοιπόν, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η ανάγκη για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να περάσουμε τώρα στον κλάδο του μετάλλου και στο Σωτήρι τον Πολικό, Γιάννη, διότι εσείς, Σωτήρι, έχετε πρόσφατα την επιτυχία υπογραφής 2 επιχειρησιακών συμβάσεων στον χώρο της ζώνης. Πες μας περισσότερο τι κλίμα επικρατεί στους χώρους δουλειάς, στη ζώνη και γενικά στον κλάδο του μετάλλου και πώς φτάσαμε στο αποτέλεσμα αυτό της υπογραφής των συλλογικών συμβάσεων. Έχουμε για πρώτη φορά υπογραφές επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εκτός ζώνης, στα εργοστάσια του κλάδου, όπου για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε τίποτα, δεν ίσχυε τίποτα. Μέχρι το 2012 υπήρχε κλαδική σύμβαση πανελλαδική του μετάλλου, που από το 2012 και μετά που τελείωσε με την ενέργειά της, δεν υπάρχει τίποτα. Για πάρα πολλά χρόνια η συσπήρωση των εργαζομένων και η αποφασιστικότητά τους να παλέψουν στα εργοστάσια δεν ήταν αυτή. Όπως ας πούμε έχουμε το παράδειγμα στη ζώνη, όπου το 2017 καταφέραμε μετά από πολλούς μήνες να ξαναέχουμε κλαδική σύμβαση
και μετά έχουμε υπογράψει 2-3 φορές από τότε και τώρα ήδη είμαστε την επόμενη Πέμπτη, 15 του μήνα, η πρώτη 24ωρη απεργία προειδοποιητική για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης στη ζώνη. Ναι. Στα εργοστάσια δεν ήταν έτσι. Τα τελευταίους μήνες όμως και μέσα από την ένταση της προσπάθειας της δικιάς μας, αλλά και μέσα από το κλίμα το οποίο υπάρχει, που είναι αυτό που λέμε βράζει στους χώρους δουλειάς. Γιατί οι εργαζόμενοι για πάρα πολλά χρόνια και λόγω της αναδουλειάς τότε της κρίσης είχαν κάνει πίσω σε δικαιώματα και σε απαιτήσεις, είχαν ρίξει τον πύχη των απαιτήσεων αρκετά, είχαν δεχτεί και μειώσεις στους μισθούς τους, όμως η ακρίβεια, το νέο χτύπημα δηλαδή στο εισόδημά τους από τη μία και από την άλλη, το ότι έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η παραγωγική διαδικασία. Έχουμε πολλά ατυχήματα. Όλο ένα και περισσότερο αντιλαμβάνονται και μέσα από τη, ξαναλέω, και από τη δικιά μας δουλειά, ότι άλλος τρόπος από τη διεκδίκηση συσπηρωμένη γύρω από το συνδικάτο του οργανωμένου αγώνα δεν υπάρχει. Να πω ότι δεν ήταν εύκολα, η πρώτη σύμβαση ήταν η πιο δύσκολη, θα το λέγαμε, στην ΕΜΕΚ, όπου η αφετηρία ήταν το ότι εγκατέστησαν κάμερες στους χώρους που δούλευαν οι εργαζόμενοι και διαμαρτυρήθηκαν, και από αυτή τη διαμαρτυρία φτάσαμε να ζητήσουμε και αύξηση και να έχουμε και σύμβαση. Αλλά το βασικότερο είναι ότι με το που υπογράψαμε και μέχρι να υπογράψουμε, όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα εργοστάσια της περιοχής, ακριβώς γιατί βράζει η κατάσταση, ναι, είχαν αυτιά και μάτια πάνω σε αυτή την προσπάθεια, και μόλις υπογράψαμε, αυτό το οποίο υπάρχει τώρα είναι μια, πέραν και τη δεύτερη, αλλά έχουμε τη σύμβαση που υπογράψαμε, έχουμε μια σειρά εργοστάσια που κάνουν γενικές συνελεύσεις αυτή τη στιγμή και αποφασίζουν πλαίσια ετοιμάτων μαζί με το συνδικάτο, με την καθοδήγηση και την πρωτοπόρα δράση, την πείρα του συνδικάτου, και είμαστε σε διεκδίκηση πάρα πολλών επιχειρησιακών συμβάσεων. Και επειδή είμαστε σε επαφή και με σωματεία, όχι μόνο και εδώ στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, που παίρνουν αυτή την πείρα και την επικοινωνούμε εμείς αυτή την πείρα, είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα, στον κλάδο, έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, με σκοπό φυσικά αυτό κάποια στιγμή να πάμε σε μια κλαδική σύμβαση πανελλαδική. Ωραία, Σωτήρ, θα έχεις την ευκαιρία και αργότερα να μας δώσεις και μια εικόνα τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε άλλους κλάδους στρατηγικούς της οικονομίας. Πάμε τώρα στην Πάτρα και στον Δημήτρη Μαρμούτα. Δημήτρη, δώσε μας μια εικόνα από το κλίμα που επικρατεί εκεί. Πώς οργανώνει το εργατικό κέντρο της Πάτρας, ένα εργατικό κέντρο νεκρό μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που ξαναζωντάνει στα χέρια των ταξικών δυνάμεων. Πώς οργανώνεται ο απεργιακός αγώνας, Δημήτρη? Ακριβώς έτσι όπως το είπες, συνάδελφε, είναι ένα ζωντανό εργατικό κέντρο που έχει αποκτήσει ζωή τα τελευταία χρόνια, που έχει γίνει αποκούμπι του κάθε εργάτη, της κάθε εργάτρια στην περιοχή μας και όχι μόνο, αλλά και των συμπολιτών μας, γιατί οι δράσεις μας βγαίνουν και έξω από τους χώρους δουλειάς για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας σε όλη αυτή την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε, με πληστηριασμούς εργατικών λαϊκών κατοικιών. Να πω ότι το επόμενο διάστημα βρίσκονται προς εκτέλεση μόνο στην περιοχή τη δικιά μας 800 πληστηριασμοί. Που 800 πληστηριασμοί είναι σε σπίτια εργατικών λαϊκών οικογενειών, σε μικρούς επαγγελματίες, σε αυτοαπασχολούμενους, σε μικρούς αγρότες. Οπότε δίνουμε και εκεί τη μάχη. Τώρα, όσον αφορά για την απεργία, έχουμε ξεκινήσει και εδώ και πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα, έχει ξεκινήσει οργανώνοντα τα συνδικάτα μας με επισκέψεις στους χώρους δουλειάς. Ήδη προχτές στο εργατικό κέντρο κάναμε μια πλατιά ευρεία σύσκεψη όχι μόνο συνδικάτων, αλλά και φοιτητικών συλλόγων, των μαθητών, των συντονιστικών των μαθητών, αγρότες από το συντονιστικό τους, από τους μικρούς επαγγελματίες. Παραβρέθηκε και από τη γραμματεία του ΠΑΜΕ ο συνάδελφος ο Γιώργος Ουπέρος. Ήταν μια σύσκεψη η οποία ήταν πολύ ζωντανή, πολύ θετική, και αυτό που εκλάβαμε και είδαμε ότι και οι εργαζόμενοι αλλά και οι άλλοι κλάδοι των αγροτών, των φοιτητών, των μαθητών, θα δώσουμε όλη τη μάχη αυτό το διάστημα, έτσι ώστε αυτή η απεργία να είναι πετυχημένη, και θα είναι πετυχημένη γιατί τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους εργαζόμενους ξεκινούν από οργή, από αγανάκτηση. Τώρα πρέπει λοιπόν αυτή η οργή και η αγανάκτηση να γίνει αγώνας. Και η
η όθηση αυτή προς την, να είναι επιτυχημένη η απεργία και η απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει εδώ στην Πάτρα έρχεται από κάτω, από τον κόσμο, από τους εργάτες. Και θα πω ότι και σε συνδικάτα τα οποία συμπλέουν με την ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΔΗ, η ορμή του κόσμου από κάτω πιέζει έτσι ώστε και αυτά να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής της πανεργατικής απεργίας στις 28 του Φλεβάρι. Η περιοχή μας όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα δέχεται, όπως και όλη η Ελλάδα, ολομέτωπη επίθεση. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτό το δρόμο, τον δρόμο που χαράζει το εργατικό κέντρο της Πάτρας τα τελευταία χρόνια, δίπλα στον εργαζόμενο, στην εργάτρια, στον εργάτη, στον συμπολίτη. Και εδώ δίνουμε τη μάχη μαζί τους και γι' αυτό το εργατικό κέντρο της Πάτρας είναι σημείο αναφοράς για τον εργατόκοσμο. Γιατί ακούμε δεξιά και αριστερά που πηγαίνουμε ότι θα πάμε στο εργατικό κέντρο της Πάτρας για να μας βοηθήσει. Κάτι που δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια και το είχε ανάγκη η περιοχή μας γιατί έχει πληγή βαριά και από κλείσιμο εργοστασίων, από... Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, τον Μάρκο Μπεκρή. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο λαός βιώνει τόσο πολλά και οξυμένα προβλήματα και με την ακρίβεια που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα και με την εντατικοποίηση χώρου δουλειάς, με την υψηλή ανεργία, με τα εργατικά ατυχήματα που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, πώς κρίνεις, θέλουμε να μας πεις, Μάρκο, την απόφαση της πλειοψηφίας ΓΕΣΕΕ να κηρύξει απεργία για τις 17 Απριλίου, δηλαδή περισσότερο από 3 μήνες μετά? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω πως αυτό που πρέπει να διακρίνουμε και για το ρόλο της πλειοψηφίας ΓΕΣΕΕ είναι το γεγονός που θέλει να μην συνδεθεί η ημερομηνία που έγινε, δηλαδή το συμπλήρωμα ενός έτους από το έγκλημα Σαντέμπη, με το γεγονός ότι είναι η ίδια πολιτική η οποία είναι η αιτία για αυτά που περιέγραψαν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Δεν θα τα ξαναναφέρω, το θέμα δεν επαναλαμβανόμαστε. Λοιπόν, άρα το κύριο που πρέπει να δούμε είναι αυτό, ότι είναι η ίδια πολιτική που είχε ως αποτέλεσμα το έγκλημα και τη δολοφονία των νέων παιδιών και των συναδέλφων μας στα Τέμπη. Ακριβώς είναι η ίδια και η αιτία που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Η ίδια πολιτική είναι δηλαδή που εφαρμόζεται και φορτώνει τα πάντα στις δικές μας πλάτες με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας και πώς θα γυρίσουμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως παίρνοντας αυτό σαν δεδομένο, μπαίνει ζήτημα για μας τι, πώς εδώ τα εργατικά κέντρα ή ομοσπονδίες, όπως ανέφερες και στην αρχή, Δημήτρη, θα μπουν μπροστά για να οργανώσουν πραγματικά τον αγώνα των εργαζομένων για συμβάσεις με αυξήσεις, βάζοντας στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες, οι οποίες βέβαια δεν είναι μόνο ο μισθός, γιατί εδώ υπάρχει και μέτωπο που πρέπει να το ανοίξουμε και εδώ πέρα στον Πειραιά γίνεται μια προσπάθεια και από το Σωματείο της Ζώνης και από το Σωματείο των Εργατών και από άλλους μας φορείς, για την υγεία, για την πρωτοβάθμια υγεία, για την παιδεία, για το ζήτημα των πληστηριασμών, γιατί έχουμε δική επικαιρία, θα πω, και την προηγούμενη κρίση, που πραγματικά τα σωματεία βγήκαν μπροστά και γίνανε αυτοί οι οποίοι πολεμήσαν και προστάτευσαν το εργατικό λαϊκό εισόδημα, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες κτλ. Ναι. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει ανεπάρκεια της ΓΕΣΕΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει εδώ τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα σωματεία να βγουν μπροστά και πραγματικά η 28 του Φλεβάρι να είναι μια ημέρα, όχι σταθμός, ούτε μνημόσυνο, δεν θέλουμε εμείς να το φέρουμε έτσι, αλλά να είναι ένα βήμα κλιμάκωσης για το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε και μέχρι τις 17 Απρίλη που προκήρυξε η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ την απεργία, να υπάρχει εδώ πέρα ένας βηματισμός αγωνιστικός, ένας συντονισμός αγωνιστικός μαζί με τα παιδιά μας, με τους αρχηγούς, με τους γονείς μας, με τους αδέλφους μας, με άλλα σωματεία, ωραία, σε ένα πανελλαδικό, πανελλαδικό μέτωπο, το οποίο θα βάλει μπροστά τις κοινές ανάγκες. Αυτό εδώ πέρα είναι οι δυνάμεις μας, πραγματικά είναι ένας κόπος αγωνιστικός από την κάθε μέρα, αλλά και άλλοι τίμοι αγωνιστές συνδικαλιστές που δεν έχουν πάρει διαζύγιο με τους αγώνες και με την απεργία, μπορούμε ναι. πραγματικά να βάλουμε για την επόμενη μέρα. Κόντρα στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, η οποία τέλος πάντων ακολουθώντας μια παρελκυστική, όπως είπες,
γραμμή θέλει πραγματικά να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου, να καλλιεργήσει κλίμα απογοήτευσης και αποστράτευσης, κάτι το οποίο εμείς δεν θα επιστρέψουμε, γιατί τώρα είναι η στιγμή που δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, που γίνονται πληστηριαστοί, όπως είπε και ο συνάδελφος Μαρμούτας, και άρα πρέπει να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Ωραία. Γιάννη Τασκιούλα. Με αφορμή την απόφαση της ΓΕΣΕ, την ανακοίνωση μάλλον της ΓΕΣΕ, θέλουμε και από σένα ένα σχόλιο αναφορικά με το περιεχόμενό της. Με την έννοια ότι είπανε όλοι οι προαναλύσαντες ότι η ακρίβεια τσακίζει το λαϊκό εισόδημα, ότι οι εργαζόμενοι φτάνουν στο 19η ημέρα του μήνα και τελειώνει ο μισθός. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε στην ανακοίνωση, για παράδειγμα, της ΓΕΣΕ, ότι δικαιώνει κατά έναν τρόπο την κυβέρνηση, μιλώντας για εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το θέμα της ακρίβειας κτλ. Ένα σχόλιο πάνω στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης, δηλαδή, της ΓΕΣΕ. Διαβολική εξήγηση. Πάνω απ' όλα για την κυβέρνηση και για αυτούς που κερδίζουν από αυτή την κατάσταση, από την ακρίβεια, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι πολλοί εμείς που πληρώνουμε. Υπάρχουμε εμείς οι πολλοί που μετράμε το μερογάματό μας και βλέπουμε ότι ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα δεν φτάνει ο μισθός και όλο και λιγότερες ανάγκες καλύπτουμε. Γιατί το λένε αυτό, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη? Ακριβώς για να συγκαλύψουν τον μηχανισμό που γεννάει την ακρίβεια, τον μηχανισμό που γεννάει τα κέρδη και συμπιέζει προς τα κάτω την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, τα μεροκάματα. Αλλά έχει σημασία, έχει ένα προβληματισμό, το σκεφτόμουν τώρα, όλοι αυτοί που μιλάνε και η κυβέρνηση και η ΓΕΣΕ για εισαγόμενη ακρίβεια, να αναρωτηθεί κάποιος εργαζόμενος από πού εισάγεται η ακρίβεια και τι εξήγηση δίνουν οι κυβερνήσεις στις άλλες χώρες στους δικούς τους εργαζόμενους που έχουν ένα τέτοιο προϊόν και το εξάγουν και τα λοιπά. Θα δείτε ότι από καιρό σε καιρό η εξήγηση για την ακρίβεια, για να πούνε ότι δεν φταίνε οι κυβερνήσεις σε κάθε χώρα, όλοι μιλάνε για εξωγενείς παράγοντες. Μια φταίει ο πόλεμος, ναι. Την άλλη φταίει το χρηματιστήριο της ενέργειας. Αλλά όλα αυτά αποτέλεσμα ποιας πολιτικής είναι? Αυτοί ποιοι τα κάνουν αυτά? Και τους πολέμους και το χρηματιστήριο της ενέργειας και τις βέλτιστες πρακτικές για τους εργαζόμενους και τον εξυγχρονισμό της εργασίας με τα 13 ώρα και την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, έτσι ώστε ο εργαζόμενος, τα παιδιά του, για να τα στείλει στο πανεπιστήμιο, πρέπει να έχουν ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά αυτοί που έχουν τα λεφτά με ελάχιστη βάση πληρωμής, ιδιωτικοποίηση της υγείας. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθείται για να θωρακίσει τα κέρδη των λίγων. Εδώ βρίσκεται η εξήγηση. Και αυτή η πολιτική δεν είναι εισαγόμενη, ούτε τα αποτελέσματά της, οι συνέπειές της είναι εισαγόμενες, στην διαμορφώνονται, γιατί επαναλαμβάνω, κάποιοι κερδίζουν και από εδώ. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πουλάνε φτηνά. Στο σούπερ μάρκετ έρχεται πανάκριβα. Ναι, που υπάρχει εδώ πέρα. Η κυβέρνηση όμως ισχυρίζεται ότι επιβάλλοντας τσουχτερά πρόστιμα θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, για παράδειγμα. Σταγόνα στον ωκεανό. Είναι σταγόνα στον ωκεανό και καλλιεργεί, πώς να το πω, και μια ψεύτικη προσδοκία. Ή θέλει να περάσει ένα προφίλ του αδέκαστου δικαστή που προσπαθεί να ελέγξει τις συνέπειες της δικής της πολιτικής, της δικής της υπεράσπισης, της στρατηγικής, της κερδοφορίας, εν πάση περιπτώσει, το λίγο, αφού τα τροφοδοτεί με ένα σωρό νόμους. Και έρχεται να επιβάλλει πρόστιμο που είναι ούτε το ένα της χιλής. Και τι έγινε που θα το επιβάλλει το πρόστιμο? Οι εργάτες θα δούνε τίποτα στη τσέπη τους, θα δούνε καμία βελτίωση στη ζωή τους, θα έχουν πρόσβαση σε αυτά που δεν έχουν τώρα, θα καλύψουν τις ανάγκες τους? Όλα ή θα πάψει η ακρίβεια την επόμενη μέρα? Ορίστε. Ή θα πάψει, λέω, ακρίβεια και σωροκέρδια την επόμενη μέρα? Θα πάψει, ούτε η ακρίβεια θα πάψει την επόμενη μέρα, ούτε η εκμετάλλευση θα πάψει την επόμενη μέρα, ούτε ο εργάτης εντός αυτού του πλαισίου θα πάψει να είναι εργάτης που τον εκμεταλλεύεται ο μεγαλοεργοδότης. Εδώ χρειάζεται αγώνας με επίκεντρο τις ανάγκες
των εργαζομένων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από τους εργαζόμενους. Δεν πρόκειται κανένας να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, γιατί αυτοί έχουν στο μυαλό τους και έχουν τα κέρδη τους στο εικονοστάσι και τις δικές μας τις ανάγκες ναι. Το ανάθεμα. Ναι. Ό,τι μπορέσουμε να κερδίσουμε θα το επιβάλλουμε και θα το κάνουμε πραγματικότητα με τον οργανωμένο αγώνα μας. Αυτό έχει δείξει η ιστορία, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Δημήτρη Μαρμούτο, με αφορμή το σχόλιο του Γιάννη του Τασκιούλα, από το χωράφι στο ράφι, η μεγάλη αυτή διαφορά στις τιμές. Επειδή και στην Αχαΐα υπάρχουν μπλοκ αυτή τη στιγμή, όπως και σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, θέλω ένα σχόλιο και από σένα πάνω στο ζήτημα αυτό, δηλαδή πώς φτάνουμε από το προϊόν που φεύγει πολύ φθηνά από το χωράφι, να το πληρώνουμε ως εργαζόμενοι, ως καταναλωτές, ως λαϊκές οικογένειες, πανάκριβα στο ράφι. Και ποιος κερδίζει δηλαδή από αυτή την υπόθεση, μιας και έχετε και εργοστάσια τροφίμων στην περιοχή σας δηλαδή. Ναι, έχουμε εργοστάσια τροφίμων και μάλιστα πριν λίγο ήμουνα και σε μια εκδήλωση για τα ποτά και τα τρόφιμα. Είναι το κέρδος, αυτό που, το οποίο φεύγει από το χωράφι σε τιμή 0,40 και φτάνει στο σούπερ μάρκετ σε τιμές τριπλάσιες και τετραπλάσιες, τουλάχιστον δεκαπλάσιες επάνω για να μπορέσουμε, για να πάμε να το προμηθευτούμε εμείς. Οι σούπερ μαρκετάδες, οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν τεράστια κέρδη όλο αυτό το διάστημα. Το διάστημα αυτό που η ακρίβεια τσακίζει εμάς τους εργαζόμενους, που οι μισθοί μας είναι καθυλωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε προμνημονίων εποχές. Και αυτό με τον αγώνα μας, τον οργανωμένο, με την απεργία στις 28 Φλεβάρι, είναι αυτό που χτυπάμε πέρα από τα άλλα που αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι για αυτό το έγκλημα που έγινε ένα χρόνο πριν, που απέδειξε περίτρανα το έγκλημα αυτό, προς τα που πάνε όλα, οτιδήποτε αφορά την ιδιωτικοποίηση, είτε αφορά το νερό που είναι τώρα στο επόμενο διάστημα, είτε αφορά άλλους κλάδους, υγεία, παιδεία, προς τα που πάνε. Αυτό το απέδειξε περίτρανα πέρυσι, αυτό το έγκλημα στα τέλη. Πάμε λοιπόν στις 28 Φλεβάρι για την ακρίβεια, ενάντια στην ακρίβεια, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί είναι η μόνη λύση να γυρίσουν οι διαπραγματεύσεις στα συνδικάτα και όχι να καθορίζει η κυβέρνηση σύμφωνα πάντα με το συμφέρον των μεγαλοεπιχειρηματιών ποια αύξηση θα δώσουν, γιατί εδώ πέρα μας κοροϊδεύουν περίτρανα. Μας λένε ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα δώσουν ένα 5% και μάλιστα την 1η του Απρίλη πριν την απεργία της ΓΕΣΕΕ στις 17. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν όλοι, έτσι και η ΓΕΣΕΕ και η κυβέρνηση. Είναι λοιπόν και συμβαδιακή ημερομηνία αυτή, 1η Απριλιά. 1η Απριλιά, ναι. Και αυτή η αύξηση θα ξαναμειστεί αμέσως. Δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα ο εργαζόμενος, γιατί είναι τέτοια η ακρίβεια, η οποία δεν έχει νόημα. Λόγω του πληθωρισμού, προχωράμε στις γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων μας για τις 28 Φλεβάρι να δώσουμε απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν για να κερδίζουν οι λίγοι και να φτωχαίνουν οι πολλοί, να φτωχαίνει ο λαός ακόμα περισσότερο, να τον φυθίσουν ακόμα περισσότερο. Σωτήρη, είναι ευκαιρία να μας δώσει και μια γενικότερη εικόνα, όχι μόνο από τον κλάδο πανελλαδικά, μιας και είχες την ευκαιρία στις προηγούμενες ημέρες να επισκεφτείς δουλειάς, αλλά και από άλλους κλάδους στρατηγικούς οικονομίας, όπως για παράδειγμα χημική βιομηχανία, μεταφορές κτλ. Τι διεργασίες γίνονται δηλαδή, και αν υπάρχει απεργιακό κλίμα για ξεσηκωμό στους εργαζόμενους από τα κάτω. Κοιτάξτε, αυτό που περιέγραψα προηγουμένως για το αυτό που λέμε οι εργασιακοί χώροι βράζουν από τα προβλήματα, από το μείζον πρόβλημα, το οποίο εντάξει και με τη δουλειά τη δικιά μας, αλλά γίνεται και πιο αντιληπτό από την καθημερινότητα, αυτό που μπαίνει ως κεντρικό σύνθημα, δηλαδή από τη μία τα κέρδη τους και από την άλλη οι ζωές μας, που έχει μια σειρά εκφάνσεις, δηλαδή είναι τα μέτρα ασφάλειας χώρου δουλειάς, είναι όμως και η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ και όλα αυτά που περιέγραψα και οι υπόλοιποι προηγουμένως. Αυτό λοιπόν που έλεγα προηγουμένως ότι στον κλάδο μας ότι βράζει στους χώρους δουλειάς ο κόσμος, οι συνάδελφοι, παρατηρείται και σε άλλους κλάδους. Δεν είναι μόνο σε εμάς δηλαδή, δεν είναι δικό μας προνόμιο. Αυτό λοιπόν οδηγεί, δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά, σε μια σειρά διεργασίες που γίνονται
ασκείται πίεση από τα κάτω δηλαδή, σε μια σειρά και άλλους χώρους. Γι' αυτό και βλέπουμε και ομοσπονδίες και συνδικάτα και εργατικά κέντρα, τα οποία δεν έπαιρναν αποφάσεις για απεργία τόσο εύκολα και κυρίως χωρίς την καθοδήγηση ή εντολή της ΓΕΣΕ, όπως τα εργατικά κέντρα στην Κόρινθο και στη Λακωνία, όπως η Ομοσπονδία, όπως είπα, της Χημικής Βιομηχανίας, όπως αύριο, από ό,τι ξέρουμε, θα πάρουν και η Ενέργεια, η Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, πήρε η ΑΔΕΔΗ. Βλέπουμε το ΕΚΑ, το πιο εμβληματικό από όλα, έτσι, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διεργασία. Δεν είναι στο όλο αυτό δηλαδή που περιγράφουμε, είναι αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Δεν είναι ότι το βγάζει το μυαλό μας. Βεβαίως αυτό ανεβαίνει ο πήχης των απαιτήσεων, ανεβαίνουν όμως και οι απαιτήσεις από το που πρέπει να έχουμε εμείς προς τον εαυτό μας για να οργανώσουμε καλύτερα, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να μπούμε μπροστά σε μια σειρά χώρους και μπροστά στην απεργία, αλλά σε κατεύθυνση κλιμάκωσης. Δεν μπορεί να είναι ούτε σωστά είπε μνημόσυνο, ούτε μια εμβληματική ημερομηνία, που βέβαια είναι εμβληματική από μόνη της, γιατί έχει μια σειρά, μια δυναμική, να το πω έτσι, αλλά εμάς πρέπει όλα τα σφυριά που λέμε να χτυπάνε, να βαράνε, ότι είναι ένας σταθμός κλιμάκωσης, περαιτέρω πίεσης για αυξήσεις, για επιχειρησιακές και κλαδικές συμβάσεις, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα που ακριβένουν τη ζωή μας, τη μετατρέπουν δηλαδή σε εμπόρευμα, είτε γιατί αύριο θα πρέπει για να σπουδάσουμε τα παιδιά μας να βάζουμε όλο και πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, είτε αυτό αφορά τον αγώνα των αγροτών, είτε αφορά στην υγεία, που και εκεί έχει γίνει ένα ακριβό εμπόρευμα και τελικά έχουμε συνέχεια ένα χέρι μέσα στη τσέπη μας να μας παίρνει ό,τι μένει από το εισόδημα. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δηλαδή υπάρχουν και μια σειρά άλλη. Αυτές οι διεργασίες, εγώ θέλω να πιστεύω, και οι συζητήσεις που κάνουμε και με συναδέλφους και άλλους, δείχνουν ότι είμαστε σε μια φάση μετάβασης όπου το κίνημα θα μπορέσει να παίξει και πρέπει να μπορέσει να παίξει κομβικό ρόλο το επόμενο διάστημα. Πολύ ωραία. Και θα κλείσουμε τη σημερινή πρώτη κομπή, όπως ξεκινήσαμε, με τον συνάδελφο τον Γιάννη Σκόκα από τη Λάρισα. Το εργατικό κέντρο στη Λάρισα, Γιάννη, ούτως ή άλλως είναι επίποδος πολέμου εδώ και πολλούς μήνες, είτε με το έγκλημα Σατέμπη, είτε με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, είτε με τις πλημμύρες του φθινοπόρου, είτε τώρα με την αγροτιά στο Θεσσαλικό κάμπο που είναι στα μπλόκα. Δώσε μας εσύ τον επίλογο της σημερινής εκπομπής, ένα σχόλιο πάνω σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Να πω ότι έτσι είναι, όσα είπαν και οι συνάδελφοι πριν, σε σχέση με αυτή τη μεγάλη ανησυχία που συναντά κανείς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στους χώρους δουλειάς και γενικότερα. Και νομίζω ότι αυτό αντανακλάται και στα ίδια με τα σωματεία. Εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει αυτή η προετοιμασία για αυτές τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις, λοιπόν, μέσα από τη λειτουργία των σωματείων, με τις γενικές τους συνελεύσεις, με τις συνεδριάσεις τους και όλα αυτά τα οποία νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε, όμως ταυτόχρονα, ακριβώς γιατί όλη αυτή η ανησυχία αντανακλάται και σε πολύ ευρύτερο κόσμο, πλατιά θα λέγαμε, έχουμε ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση και με άλλα σωματεία, λοιπόν, σε σχέση, λοιπόν, με την προσπάθεια να συντονίσουμε τον αγώνα μας, να συμπορευτούν τέλος πάντων και εκείνοι, ας πούμε, μαζί μας, πέρα από τις όποιες αφετηρίες και διαφοροποιήσεις μπορεί να έχει κανείς, ξεπερνώντας και όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία θέλει να βάζει, λοιπόν, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ ή άλλες τέλος πάντων πλειοψηφίες ενδεχομένως σε τέτοιο επίπεδο, και λέγοντας ότι είναι μια ώρα ευθύνης για όλους, ανεξάρτητα λοιπόν από όπου και αν προέρχεται και από, απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, αυτήν την εγκληματική ούτως ή άλλως κατάσταση. Από την άποψη αυτή, εμείς οργανώνουμε την επόμενη Τρίτη μια μεγάλη πλατιά σύσκεψη απευθυνόμενη σε όλους τους φορείς εδώ πέρα της περιοχής, για να συζητήσουμε λοιπόν πάνω σε αυτές τις πλευρές που ακούστηκαν πριν, λοιπόν, και τα αιτήματά μας και το πώς θα οργανώσουμε με επιτυχία, λοιπόν, αυτήν την μεγάλη απεργιακή μάχη. Είναι, ακουμπάμε σε αυτή την πείρα μιας τέτοιας προσπάθειας αντίστοιχης που οργανώθηκε και στην περίοδο με τις πλημμύρες, με το συντονισμό πάνω από 100 φορείς εδώ στην περιοχή μας, με το μεγάλο συλλαλητήριο που είχαμε το Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, αξιοποιούμε όλοι αυτοί, είναι ένα βήμα παραπέρα στο ίδιο νήμα της ίδιας προσπάθειας. Λοιπόν, και καλούμε
όλο τον κόσμο, πραγματικά λέγοντας το εξής, ότι προφανώς και δεν θα ξεχάσουμε την υπόσχεσή μας απέναντι σε αυτούς τους 57 αδικοχαμένους, δολοφονημένους ανθρώπους, απαιτώντας να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα αυτό, ένα έγκλημα όμως διαρκείας, ένα έγκλημα επαναλαμβανόμενο που, όπως σωστά υπόθηκε, λοιπόν, το συναντάμε παντού, ας πούμε, στη ζωή μας. Να πλημμυρίζουμε λοιπόν τις πλατείες, να νεκρώσουμε τους χώρους, απαιτώντας και να προστατευτεί η ζωή μας, το εισόδημά μας, με κάθε τρόπο, χωρίς επτώσεις και σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Εδώ τελειώνει η πρώτη θεματική εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο σημερινό κάλεσμα. Να ευχηθούμε βέβαια καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όσους μας παρακολουθήσατε. Φίλες και φίλοι, γεια σας.